Γεια σας φίλοι. Σήμερα θα κεντήσουμε με τη βελονιά Ζακάρ. Είναι μία βελονιά που έχει σχήμα σκαλοπάτι, όμοια με τη βελονιά Βυζαντίου που έχουμε μάθει. Οι μεγαλύτερες βελονιές συνήθως εκτελούνται πάνω από 4 διασταυρώσεις του καμβά. Εδώ τα σκαλοπάτια διαχωρίζονται από σειρές, όπως βλέπετε, με τη βελονιά πτυπουάν. Όπως η βελονιά Βυζαντίου, και εδώ μπορεί να ποικίλουν το ύψος, το φάρδος και η κατεύθυνση του ζιγζάκ. Πάμε να κάνουμε μαζί αυτή την όμορφη βελονιά βήμα-βήμα. Θα χρειαστούμε λεπτό εταμίν, βελόνα κεντήματος και κλωστή. Θα ξεκινήσουμε πρώτα κάνοντας 6 βελονιές μικρές πτυπουάν. Βάζουμε την βελόνα μας ένα τετραγωνάκι πιο πάνω και δεξιά και τη βγάζουμε ένα τετραγωνάκι πιο κάτω. Τραβάμε την κλωστή μας και δημιουργούμε αυτή τη μικρή βελονιά. Θα κάνω 6 τέτοιες βελονιές. 2, 3, 4, 5 και αυτή εδώ που κάνω αυτή τη στιγμή 6 βελονιές. 2, 4, 6. Θα συνεχίσω τώρα να κεντήσω δεξιά. Ακόμα 5 και μία εδώ που είναι στη γωνία, θα πρέπει να έχω 6 σύνολο βελονιές πτυπουάν, γιατί θέλω να φτιάξω τα σκαλοπάτια πρώτα. Και μετά θα κεντήσω διαγώνια με άλλο χρώμα κλωστής, τη συνέχεια εδώ στο κέντημά μου. Θα γυρίσω έτσι το κέντημα. Πρέπει να έχουν την ίδια φορά οι βελονιές μας. Έξι. Συνεχίζω τώρα κάνοντας την ίδια βελονιά κάθετα. Αφού εκτελέσουμε μία εδώ σκαλίτσα μικρή με τη βελονιά πτυπουάν, τώρα θα κάνουμε τις μεγάλες διαγώνιες βελονιές. Έχω βάλει την κλωστή μου εδώ στην άκρη από τη βελονιά πτυπουάν και διαγώνια θα μετρήσω προς τα επάνω 4 τρυπούλες. 1, 2, 3, 4 και θα βάλω εδώ τη βελόνα μου. Τώρα θα τη βάλω ένα τετραγωνάκι πιο κάτω και εδώ επάνω ένα τετραγωνάκι πιο κάτω και θα κεντήσω διαγώνια προς τα κάτω. 1, 2, 3 βελονιές, 4, 5 και τώρα θα βάλω εδώ τη βελόνα μου και θα τη βγάλω ένα τετραγωνάκι
δεξιά, κάτω. Τραβάω την κλωστή μου και έχω κάνει πρώτα τις εδώ τη σκαλίτσα προς τα κάτω και τώρα θα πάω δεξιά να κάνω τις παράλληλες βελονιές μου. Βάζω τη βελόνα μου ένα τετραγωνάκι πιο δεξιά και ένα τετραγωνάκι πιο δεξιά κάτω. Και κεντάω πάλι παράλληλα, 1, 2, 3, 4, 5, 5 βελονιές και έχω φτάσει εδώ στο κέντρο πάλι. Συνεχίζω. Βάζω τη βελόνα μου σε αυτό το σημείο και κατεβαίνω ένα τετραγωνάκι πιο κάτω. Και αρχίζω τώρα να κάνω παράλληλες και προς τα κάτω τις βελονιές μου. Έτσι δημιουργώ τη σκάλα και το ζιγζάκ. Τώρα αρχίζω να κεντάω παράλληλες και προς τα δεξιά τις βελονιές μου. Και τώρα προς τα κάτω. Και έτσι δημιουργείται η σκάλα. Και εδώ τώρα με το μπλε χρώμα θα κάνουμε με τη βελονιά τύπου αν γύρω γύρω εδώ στη σκάλα. Έτσι θα χωρίζουμε τα σκολοπάτια με αυτήν εδώ την όμορφη βελονιά που μπορούμε να την φτιάξουμε και με διάφορα χρώματα. Να έχει αντίθεση το κέντημά μας. Και αφού κάνουμε αυτή τη βελονιά εδώ, πάλι θα συνεχίσουμε να κάνουμε τις παράλληλες βελονιές μας. Και θα χωρίζουμε τα σκαλοπάτια με αυτή τη βελονιά.
Αυτή είναι η βελονιά ζακάρ που σχηματίζει ζιγζάκ όπως την κεντάμε. Είναι ακόμα μία διαγώνια, έντονη και εντυπωσιακή βελονιά, κυρίως όταν οι σειρές εκτελούνται με κλωστές διαφόρων αποχρώσεων. Ελπίζω φίλοι μου να σας βοήθησα με αυτό το βίντεο και να κεντήσετε κι εσείς αυτή την όμορφη βελονιά. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Γεια σας!